γράμμα κορυφώνεται. Η σωρή των δύο παιδιών ολόκληρης πλέον της Κύπρου, της Αναστασίας και του Κυπριανού που πέταξαν στους ουρανούς μετά το φωνικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, βρίσκονται από το απόγευμα στα Πάτρια εδάφη. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα προσγειώθηκε το αεροπλάνο που μετέφερε τις σωρούς στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Με λόγια βγαλμένα μέσα από την ψυχή του, μίλησε στο Μέγα Ελλάδος ο πατήρ Χριστόδουλος, ο πατέρας του αδικοχαμένου Κυπριανού, για την τραγωδία και τον χαμό του παιδιού του. Το χειρότερο σε φιάλτης της ζωής μου, διότι έχω 6 παιδιά, ήταν να χάσω παιδί. Και όμως το βιώνω τώρα και δεν μπορώ να ακούω αυτόν το κυνηγητό που γίνεται. Άνθρωποι είναι όλοι. Όλοι μπορεί να κάνουμε λάθη. Αν τους συγχωρούμε, εγώ εκεί βρήκα μέσα μου στήριγμα ότι βοηθώ και τον εαυτό μου και την ψυχή του Κυπριανού. Δεν μπορεί να σε παρηγορήσει άνθρωπος ούτε τα φάρμακα, ούτε οι ψυχολόγοι, ούτε τα λόγια των ανθρώπων. Να συγχωρώ τους αίτιους για να παρηγορηθεί η ψυχή μου και η ψυχή αυτού που έχει φύγει. Η ώρα για το τελευταίο αντίο πλησιάζει, για το αντίο που ήρθε νωρίς, άδικα και απρόσμενα. Στα Λευκά επιθυμεί να πει το ίστατο χαίρε στον Κυπριανό η οικογένειά του, γι' αυτό και καλεί όσους θα παραστούν στην κηδεία του να φορέσουν άσπρα ρούχα. Στις 10, αύριο το πρωί, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους Κυπριανό στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Αυγόρου. Λίγες ώρες αργότερα, στις 2 το μεσημέρι, θα γραφτεί ο επίλογος και για την Αναστασία Αδαμίδου στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Πάφο. Παράκληση της οικογένειας είναι όπως ο αντιστεφάνων να γίνονται εισφορές για στήριξη οικογένειας συγγενικού προσώπου με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Με απόφαση της Προεδρίας, οι κηδείες των δύο φοιτητών θα τελεστούν δημοσία δαπάνη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα παραστεί και στις δύο κηδείες. Στο αεροδρόμιο Λάρνακας, κατά την άφιξη των σωρών, εκεί ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών και Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας. Η θλίψη είναι μεγάλη, ασύλληπτη. Η πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών και των οικείων των αδικοχαμένων θυμάτων. Αυτές τις στιγμές όμως τα πολλά λόγια είναι περιττά. Η παρουσία μας εδώ αποτελεί μια μικρή ένδειξη της συμπαράστασής μας. Αιώνιας είναι η μνήμη τους. Ανάμεσα στη μακρά λίστα των θυμάτων του μοιραίου τρένου και η 24χρονη Δήμητρα Καπετάνιου. Ο πατέρας του κοριτσιού κατάγεται από την Πάφο και συγκεκριμένα από την Αναρίτα, ωστόσο εδώ και 30 περίπου χρόνια ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Τραγικές φιγούρες, οι γονείς της 24χρονης δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε και έχασαν το μοναχοπέδι τους. Η Δήμητρα βρισκόταν στο πρώτο βαγόνι του τρένου και περιλαμβανόταν από την πρώτη στιγμή στους αγνοούμενους της τραγωδίας. Η σωρός της ταυτοποιήθηκε με την μέθοδο DNA χθες το βράδυ, οπότε και ενημερώθηκε η οικογένειά της. Μόλις το καλοκαίρι αποφύτησε από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με πτυχίο νηπιαγωγού. Ένα επάγγελμα που αγαπούσε, αλλά δεν πρόλαβε να εξασκήσει.